πολιτεία μονομερός, χωρίς συνεννόηση, χωρίς συντονισμό, χωρίς σχέδιο, προβαίνει σε κάποια μέτρα, ψηφίζει κάποιους νόμους οι οποίοι αφνιδιάζουν και δυστυχώς δημιουργούν τεράστια προβλήματα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Μαζικές είναι οι αντιδράσεις Δήμων και της Κρήτης, ειδικά όσων έχουν παραλιακά μέτωπα. Στη βάση των νέων συνθήκων που διαμορφώνει το νομοσχέδιο, το οποίο ψηφίστηκε για την αξιοποίηση και εκμετάλλευση των παραθαλάσσιων εκτάσεων, που πλέον θα εκμισθώνονται από το κράτος και όχι από τους Δήμους. Αυτές δεν θα παραχωρούνται πλέον απευθείας στις επιχειρήσεις στους Δήμους, αλλά μέσα από μια δημόσια πλατφόρμα που θα στηθεί από το αρμόδιο Υπουργείο, θα εκμισθώνονται με δημόσιους διαγωνισμούς. Άρα λοιπόν μπορεί ο κάθε ιδιώτης να προσέλθει και να αναλάβει την εκμετάλλευση αυτής της παραλίας. Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Χερσονήσου, επί της ουσίας, ένας ιδιώτης μπαίνοντας σε μια πλατφόρμα θα μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία εκμίσθωσης, την ώρα που οι Δήμοι βλέπουν την έξοδο. Ενώ όμως εξακολουθούν να έχουν το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης σε ό,τι αφορά την καθαριότητα, την ασφάλεια και τον ελεγκτικό μηχανισμό. Τους εναποτίθεται όλη η ευθύνη της αστυνόμευσης, της επιβολής των μέτρων που ορίζει ο νόμος, της αφαίρεσης των παρανόμως τοποθετημένων εξοπλισμός της παραλίας, της αποθήκευσης, της φύλαξης, όλου αυτού του κόστους και όλης αυτής της διαδικασίας, χωρίς να λαμβάνουμε ούτε ένα ευρώ από τα πρόστιμα τα οποία θα επιβάλλονται. Ότι η κατάληξη θα είναι οι Δήμοι να έχουν πολλαπλάσια έξοδα από τα έσοδα για τις παραλίες, ειδικά σε ό,τι αφορά τους ναυαγοσώστες και τα μέσα που πρέπει να διαθέτουν, όπως επίσης και τη μέριμνα που πλέον επιφορτίστηκαν για τον εξοπλισμό στις παραλίες για τα ΑΜΕΑ, τόνισε ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης. Στην περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, οι πολυσύχναστες παραλίες που χαρακτηρίζει το λιμεναρχείο, οι λουτρικές εγκαταστάσεις οι οποίες συνεπάγονται την παρουσία ναυαγοσωστών είναι 32. Η κάθε θέση ναυαγοσώστη μαζί με τον εξοπλισμό στοιχίζει περίπου 32.000 ευρώ. Άρα, εμείς έχουμε ένα πρώτο κόστος περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ, όταν τα έσοδά μας είναι 680.000 ευρώ. Υπόμνημα προς την ΚΕΔΕ και το Υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζουν δήμαρχοι της Κρήτης υπό αυτό το καθεστώς, σημειώνοντας πως η τάση της κυβέρνησης να μαζεύει τα έσοδα ενώ ρίχνει στην αυτοδιοίκηση τις ευθύνες είναι μια επικίνδυνη τάση για τους ΟΤΑ και τη βιωσιμότητά τους. Το φιλότιμο, η προσπάθεια που καταβάλουν οι ΟΤΑ χωρίς προσωπικό, χωρίς μέσα, κάποια στιγμή θα ξεπεράσει τα όρια της και θα υπάρχουν δυσκολίες στους πολίτες και στις υπηρεσίες που θα παρέχονται.